Ξεκινάμε το δελτίο με τα φωνικά Ρίχτερ στη Σάμμο. 6,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιοχές της Σάμμου αλλά και της Σμύρνης βιώνουν μια απίστευτη τραγωδία. 2 οι νεκροί στη Σάμμο, 12 στη Σμύρνη, αρκετοί οι εγκλωβισμένοι. Πάμε στις πηγές του ρεπορτάζ. Η Μαρία Ελένη Νικηφόρου από το neakrit.gr μαζί μας και έχουμε συνδεθεί και με τον συνάδελφο από το βαθύ της Σάμμου, τον Γιάννη τον Κουμπούρα. Καλησπέρα και στους δύο. Γιάννη, καλώς όρισε σε αυτή τη δύσκολη νύχτα για τη Σάμμο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV. Καλώς σας βρήκα. Προτού σου δώσουμε το λόγο, είσαι στην περιοχή Βαθύ. Θα μας μεταφέρει σε πολύ λίγο όλη την εικόνα που έχει καταγραφεί από το μεσημέρι στη Σάμμο. Να πάρουμε τις τελευταίες πληροφορίες από την Μαρία Ελένη Νικηφόρου. Μαρία Ελένη. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μιλάμε για μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει τόσο τη γειτονική Τουρκία, αλλά όσο και φυσικά την χώρα μας και ιδιαίτερα, Μάνο, την Σάμμο. Και αυτό γιατί η Σάμμος μετρά τουλάχιστον ως τώρα, μέχρι στιγμής, 2 νεκρούς, 2 νεκρά παιδιά. Να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και 7 τραυματίες στο νοσοκομείο της Σάμμο. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός εξ αυτών. Ωστόσο, Μάνο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας 14χρονος και μία 63χρονη, οι οποίοι αρχικά νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της Σάμμου, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν και οι δύο σε νοσοκομεία της Αθήνας. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, ο αριθμός των νεκρών δεν είναι αντίστοιχος και για την γειτονική Τουρκία, καθώς εκεί καταμετρώνται τουλάχιστον 12 νεκροί και περισσότεροι από 400 τραυματίες. Μάλιστα, Μάνο, παρότι έχει πέσει το φως της νύχτας και στη γειτονική χώρα, μεγάλη μάχη φυσικά των διασωστών συνεχίζεται προκειμένου να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Γιατί, Μάνο, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή, κυρίως στη Σμύρνη. Και να πούμε, Μαρία Ελένη, ότι ενώ εσύ μας δίνεις το ρεπορτάζ, παρακολουθούμε εικόνες τόσο από την Σάμμο όσο και από τη Σμύρνη. Είδαμε εικόνες, τώρα βλέπουμε εικόνες από τη Σμύρνη σε σημεία που έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από 20 τα μεγάλα κτίρια που έχουν καταρρεύσει στη μεγαλούπολη της Τουρκίας. Βλέπουμε και σχετικές εικόνες από ντρόουν και εκεί χτύπησε τσουνάμι αμέσως μετά τον σεισμό. Θα δούμε και σχετικές εικόνες όπως το ίδιο συνέβη και στη Σάμμο, Μαρία Ελένη. Ακριβώς, ευτυχώς βέβαια ήταν μικρής δυναμικής το τσουνάμι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Στην Τουρκία σημειώθηκε μεγαλύτερης δυναμικής τσουνάμι. Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των νεκρών του σεισμού, ένας εκ των 12 νεκρών, είναι νεκρός ο οποίος παρασύρθηκε από τα νερά, από το τσουνάμι που ακολούθησε μετά φυσικά τον τεράστιο σεισμό των 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Βλέπουμε, Μαρία Ελένη, αυτές τις εικόνες που μας περιγράφει, το τσουνάμι στην Σμύρνη και νωρίτερα οι εικόνες από τη Σάμμο. Να πάμε όμως στη Σάμμο και στο Βαθύ, στο Γιάννη τον Κουμπούρα. Γιάννη, έχει ξεκινήσει μία δύσκολη νύχτα για τη Σάμμο, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται μέχρι και αυτήν την ώρα. Όμως η οικογενειακή τραγωδία με τα δύο παιδιά συγκλονίζει όχι μόνο το νησί, αλλά ολόκληρη τη χώρα. Παραμέρισαν οι άνθρωποι τις υλικές ζημιές, παραμέρισαν την αγωνία τους για τα υπάρχοντά τους, ακριβώς γιατί αυτή η είδηση ήταν που σόκαρε τον κόσμο εδώ στο βαθύ της Σάμμου. Εκεί που όλα κυλούσαν μόνο σε ρυθμού σεισμού και μόνο σε υλικές ζημιές, έσκασε η είδηση για το θάνατο των δύο παιδιών και όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, ο κόσμος είναι αρκετά μαγκωμένος. Με κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Στην περιοχή που είσαι εσύ, Γιάννη, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Υπάρχουν καταρχήν καταστροφές, κόσμος που έχει βγει από τα σπίτια του και θα διανυχτερεύσει έξω? Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι σε μια παιδική χαρά στο Άνω Βαθύ της Σάμμου, καθώς στην παραλιακή συνεργεία του Δήμου, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού προσπαθούν να καθαρίσουν τα απόνερα και τις λάσπες, ενώ από πίσω βλέπεις τους ανθρώπους της εστίασης να προσπαθούν με φακούς, γιατί σε πολλές περιοχές δεν έχει ρεύμα, η χαμηλή τάση να προσπαθούν να βγάλουν κάποια από τα υπάρχοντά τους να τα σώσουν, ούτως ώστε η καταμέτρηση αύριο των ζημιών να γίνει ευκολότερη, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Στο Άνω Βαθύ τώρα βρισκόμαστε σχεδόν το πλήθος των κατοίκων σε παιδικές χαρές ή σε κάποιες ανοιχτοσιές για να μπορέσουμε κάποια στιγμή
να πάμε για ύπνο είτε στα αυτοκίνητα είτε όπου μπορεί ο καθένας. Ποιες περιοχές του νησιού έχουν πληγεί περισσότερο, Γιάννη? Ποιες είναι οι περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά και τη στατικότητα των κτηρίων? Κοιτάξτε, το Άνω Βαθύ είναι ο παραδοσιακός οικισμός της Άμμου και έχει πληγεί γιατί τα σπίτια του είναι αρκετά εγκατελειμμένα και αρκετά παλιά. Υπάρχει ένα ρέμα, παλιό πηγάδι προφανώς, γιατί έτσι είναι και η ονομασία του, που εκεί έπεσαν τα περισσότερα σπίτια και εκεί έχασαν και την ζωή τους τα δύο παιδιά. Ένα ρέμα που ξεκινάει από το Άνω Βαθύ και φτάνει μέχρι κάτω το λιμάνι. Επίσης μεγάλες ζημιές έχουν και στην χώρα αλλά και στο Καρλόβαση, όπου γκρεμίστηκε σχεδόν ο Τρούλος από τον Ιερό Ναό. Δεν μπορεί κανείς σήμερα να καταγράψει πλήρως τις ζημιές. Το μόνο που γίνεται είναι να περνάνε αστυνομικοί από τα σπίτια και να λένε στον κόσμο ότι όσοι μπορούν να βγουν έξω, να μην μείνουν απόψε στα σπίτια. Υπάρχουν μετασεισμοί μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε? Ναι, δηλαδή εσείς βιώνετε αυτή την μετασεισμική δραστηριότητα στο νησί έντονα? Μέχρι και πριν από μία ώρα ήταν αρκετά έντονη και η μετασεισμή. Βέβαια όχι με μεγάλη διάρκεια και προφανώς και όχι με την ίδια ένταση. Και αυτό είναι και το αισιόδοξο, ότι σιγά σιγά ο κόσμος και αυτό ελπίζει να ήταν ο κύριος σεισμός αυτός του μεσημεριού και να εξασθενήσει η σεισμική δραστηριότητα. Γιάννη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, γιατί αντιλαμβανόμαστε και τις συνθήκες. Αν μπορείς έτσι να μετακινηθείς στο χώρο και να μας δείξεις έτσι κάποια σημεία από την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι και παράλληλα να μας πεις αν οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών θα περιοριστεί στα δύο αυτά παιδιά που δυστυχώς βύθισαν στο πένθος ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για κάποιους εγκλωβισμένους. Προσπαθώ τώρα να πάω προς τα πίσω. Εδώ είναι η παιδική χαρά που βρισκόμαστε. Και από κάτω ακριβώς είναι το λιμάνι του Βαθιού. Πίσω μου από εδώ, τώρα που γυρνάω, ξεκινάνε τα στενά για το Άνω Βαθύ. Μάλιστα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση που επικρατεί. Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα έχεις την ευκαιρία να συνομιλήσεις και με τον Γιώργο Σαχίνη στην εκπομπή Αντιθέσεις στις 10 παρατέταρτο. Αν προκύψει κάτι ή αν έχει προκύψει κάτι την ώρα που μιλάμε, μπορείς να μας το μεταφέρεις και τώρα. Εντάξει, να είστε καλά. Μέχρι τώρα πάντως δεν είχαμε καμία πληροφόρηση πέρα από τους τραυματίες που ανέφερε και πριν η συνάδελφος που ήταν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Ούτε εγκλωβισμοί, ούτε και κάποιο άλλο δυστυχώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Κουμπούρα.